Πλημμύρισε εμβληματικές μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη και παιδικές φωνές στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για περισσότερες από 4 ώρες, μαθητές σχολείων του νομού Ηρακλείου μοιήθηκαν στα έργα του μεγάλου συνθέτη, με τον Βασίλη Λέκα να ερμηνεύει δίνοντας τον τόνο. Τα παιδιά έχουν ανησυχίες, πρέπει να έχουν τέτοιες εμπειρίες, πρέπει να τους δίνετε το βήμα να έχουν την καλλιτεχνική τους έτσι πλευρά να την αποκαλύπτουν. Και για μένα είναι πολύ σπουδαίο, γιατί και εγώ έχω παιδιά που πάνε στα μουσικά γυμνάσια, στα καλλιτεχνικά γυμνάσια. Και σήμερα έτσι ένιωσα ότι είναι μεγάλη ευθύνη αυτό για μένα, είναι μεγάλη ευθύνη. Μαθητές από το Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το πρώτο και δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με το Λύκειο Καστελίου, το Γενικό Λύκειο Μελεσσών, το Γυμνάσιο Βιάνου και το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου απέδωσαν τα έργα του Παγκόσμιου Έλληνα στις πρώτες μουσικές γιορτές 2023, που στόχος είναι να γίνουν θεσμός. Και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη να γίνει κτήμα των νέων παιδιών και να ταξιδέψει έτσι μέσω αυτών στους αιώνες. Είναι να στέκεσαι δίπλα στο Βασίλη Λέκα. Είναι μεγάλη τιμή να συνεργαζόμαστε μαζί του και έτσι θυμόμαστε και τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν τον εξηγήσω. Κατέθεσαν ψυχή. Και αυτή η γιορτή τους είναι η γιορτή τους, και μάλιστα τιμώντας ένα μύθο του παγκοσμίου έτσι πνευματικού χώρου και του καλλιτεχνικού, το Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης κατάφερε και επιβίωσε με τη μουσική και κράτησε τη μουσική της Ελλάδας ζωντανή για εμάς τους νέους. Δουλεύουν αυτά για τους παιδάκια, ακούνε, είναι πολύ καλή μουσική, είναι εκπαιδευμένη μουσική από πολύ έμπειρο προσωπικό. Όλοι οι συνάδελφοι στο Μουσικό Σχολείο είναι πάρα πολύ έμπειροι στον τομέα τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Συλλόγου «Οι Φίλοι» του Μίκη Θεοδωράκη. Ό,τι πέτυχε τα μποξαρχής, παντρεύει και δεν γεννήθηκε.